χρηματοδοτηθούν τα έργα που διαχειριστούν. Πώς να χρηματοδοτηθούν. Αφού το νομικό πρόσωπο ακόμα παραπέει μεταξύ νομιμότητας και ανομίας. Αφού προσπαθήσαν να τους βάλουν σε άλλο νομικό πρόσωπο, κοροϊδεύαν και τις ασκάλες, έστρεψαν και εναντίον μου, γιατί δεν ψηφίζαμε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπαιρνα και μηνύματα από κάποιες κοπέλες εξ αυτών. Ψηφίστε το επιτέλους, γιατί δεν θα μας πληρώνουν. Κάντε κάτι, μην παίζετε με τη δουλειά μας. Μέσα στα μήνυματα θα κρατήσει τα μηνύματα. Και τους λέγαμε λάθος αυτό που κάνετε. Δεν μπορώ και δεν να προχωρήσει. Αυτό πρέπει να κάνετε και δεν το έκαναν. Σήμερα ξέρετε που υπάρχουν την παιδική σταθμή. Στο τεράστιο μόρφωμα, πολιτισμός, πρόνοια και τι, και ΑΣ και λοιπά συναφή. Πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα έλεγε στο σύστημα. Και δεν λειτουργεί. Σας είπα, παραδείγματα στην Κέφαλο. Ανθρώπων που έχουν δώσει 5.000 προϊόντα από το 2011 και δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους και τους λένε πήγαινε κάντε βάρτε διαταγή πληρωμής. Φαντάζομαι και την πρόεδρο των παιδικών σταθμών. Αν ρωτήσετε, θα σας πει τη δυσκολία που έχει να πληρώσει ή να τους δώσει λεφτά. Ryanair. Ξέρετε, όταν τις διαπραγματεύσεις για τη Ryanair την έκανε το ΕΒΕΔ και η Δήμη, είχαμε καταλήξει σε ένα νούμερο στην προηγούμενη περίοδο. Ξαφνικά έρχεται κάποιος άλλος, δεν ξέρω ποιος, ή φαντάζομαι ποιος, ποιος πάει και λέει στη Ryanair θα σας δώσω ένα 100, λέω ένα νούμερο. Και μετά το ένα 100 δεν το βρίσκει πουθενά, διότι δεν μπορεί να το βρει πουθενά, αλλά θεωρεί τον εαυτό του τόσο ικανό που μπορεί να το βρει από τους από κάτω του, δηλαδή από το ΕΒΕΔ, από τους Δήμους, από τους φορείς κλπ. Και δεν μου λέτε σας παρακαλώ, και εγώ αν ήμουν στη θέση του Προέδρου του ΕΒΕΔ ή του Δημάρχου, θα πήγαινα και θα πήρωνα τον διακανονισμό που έκανε κάποιος τρίτος. Εκτός και αν στο διακανονισμό αυτό συμμετείχαν και οι δικοί μας εδώ. Γιατί τελευταία βλέπω τον εκπρόσωπο του τουρισμού να έχει πολλές σχέσεις με αυτόν που έκανε τον διακανονισμό και πιθανά να είπε: εμείς στεναχωριέσαι, προχώρα, εμείς θα πληρώσουμε. Τι θα πληρώσουν. Γιατί όταν και πάθανε τη σύμβαση που είχαμε κάνει εμείς να πληρώσουν και εξαντίθετο ο Δήμος, διότι προσπαθούσαν να καθυστερήσουν με κάτι παγαποντισμούς και ιστορίες, λες και παίζανε με κάποιον που πουλά ποδήλατα, ας πούμε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η γραμμή για την τουριστική περίοδο είναι κερδοφόρα για όλες τις μικρές, τις χαμηλού κόστους επιχειρήσεις. Η επιδότηση στην οποία εμείς μιλούσαμε και μιλούμε είναι αυτή που βοηθά στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Σε αυτό το στόχο, βεβαίως και να συμπαραταχθούμε και να μιλήσουμε για συνδιαφήμιση και προβολή και όχι επιδότηση. Γιατί η επιδότηση πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει και τον Χ tour operator και να πει γιατί επιδοτείται και τα δικά μου αεροπλάνα. Εδώ βέβαια μπαίνει και η στεροβουλία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, την οποία κατήγγειλα ότι προεκλογικά στηρίχθηκε στους μεγάλους επιχειρηματίες και σήμερα εξακολουθεί να στηρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες. Γι' αυτό δεν παλεύει όσο πρέπει την υπόθεση εταιρείες χαμηλού κόστους με όποιο όνομα έχουν αυτές. Για να μην κάνω διαφήμιση μία από αυτές. Κύριε Κερίτση, 14 μήνες λειτουργίας της νέας Δημοτικής Αρχής, 14 μήνες λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος από την εικόνα του, ποιο μερίδιο ευθύνης αναλαμβάνει η παράταξή σας για το επίπεδό του και τι πρέπει να γίνει για την αναβάθμιση της εικόνας του. Δεν είσαστε εδώ εξ αρχής, κύριε Πίτση. Ήταν από τα πρώτα που είπα. Ότι όχι απλά δεν είναι επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου αυτό, η αποκλειστική ευθύνη στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αποκλειστική ευθύνη. Δείχνει μία περίεργη καθυστέρηση στη σύνταξη και στη ψήφιση ενός κανονισμού λειτουργίας, ειδικά ένας πρόεδρος ο οποίος έχει εμπειρία και νομική και διοίκησης ως πρόεδρος ενός από τα μεγαλύτερα επιστημονικά σωματεία της ΚΟ και όταν ταυτόχρονα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή υπάρχουν τουλάχιστον δύο διατελέσαντες πρόεδροι άλλων Δημοτικών Συμβουλίων, όταν σε αυτή τη Δημοτική Αρχή υπάρχει ένας δήμαρχος 35 ετίας. Η ευθύνη είναι πλήρως της Δημοτικής Αρχής. Από εκεί και ύστερα όλες οι δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας προσπαθούμε να διασώσουμε όσο μπορούμε το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όμως που δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν κανονισμοί και πάνω απ' όλα δεν υπάρχει από τον Προεδρείο, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σεβασμός προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας και απαξίωση πολλές φορές αρκετών συναδέλφων,
καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να φτιάξει το επίπεδο και σε αυτή και σε όποια άλλη τετραετία έχουμε την ατυχία να έχουμε τους ίδιους ανθρώπους. Και για να συμπληρώσω αυτό που λέει ο κ. Κανταζής, υποψιάζομαι ότι το επιδιώκουν μάλλον αυτό το επίπεδο και απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου να υπάρχει. Και όσο περνά ο καιρός, μάλλον επιβεβαιώνεται ο κ. Κανταζής, παρά το ότι έλεγα ας δώσουμε λίγο περιθώριο, ας δώσουμε λίγο περιθώριο. Η υποβάθμιση δηλαδή και απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μια πρακτική του Καΐσαρλη χρόνια, του κ. Καΐσαρλη χρόνια, την οποία προσπαθεί να επαναλάβει και τώρα. Τώρα βέβαια του εξηγήσαμε όλοι τη μειοψηφία ότι απέναντί του δεν έχει τι μειοψηφίε που είχε κάποτε. Πριν πω σε ρωτήσει, θέλω να μου πείτε αν τελικά έχετε τα ονόματα από την συνεργατική των χωροταξίας και πολυδομίας. Τα έχετε μάθει, τα ξέρετε. Όχι, μέχρι τώρα τα κρατούμε. Τα συμμετέχουν. Εφτασφράγει στο μυστικό. Μιλάω για τη συνεργατική των 2 εκατομμυρίων που θα πάρει. Ναι, μέχρι τώρα κανείς δεν το έχει πει και δεν μας το λένε. Όπως επίσης τους έχετε ζητήσει εσείς επίσημα εγγράφο από τι πιο επίσημα να το ζητήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να κάνουμε έγγραφο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το είπα. Πέστε μας επιτέλους να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Θα τους δείτε. Καταθέτουμε στα πρωτοδικεία τα καταστατικά. Καταθέτουμε. Να πάμε στο πρωτοδικείο για να πούμε στο καταστατικό. Δεν είναι εύκολο να μας το δώσουν. Εάν δεν έχουν την ευθυξία να δούμε ποιοι και πόσοι συγγενείς τους είναι, ποιοι φίλοι κολλητών τους και κολλητοί τους είναι ή ποιοι δεν είναι, προφανώς φοβούνται τον κόσμο, φοβούνται τους πολίτες, φοβούνται την αποκάλυψη. Και μάλλον φαίνεται ότι λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά είναι πολλά. Εν πάση περιπτώσει, επί του θέματος να ρωτήσω για την ΚΕΑΣ. Και είπατε, και είπα και ήδη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πήγε πάρα πολύ καλά και υπήρχαν πολλές εισπράξεις. Θέλω να μου πείτε σχετικά με την καταγγελία του κυρίου Κρητικού, τι γίνεται, πού βρίσκεται το θέμα για την αγορά των λεωφορείων 490.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Πού και, βρίσκεται, τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί. Πού βρίσκεται το θέμα και είπατε ότι η ΚΕΑΣ έχει ενταχθεί στην κοινοφελή, δηλαδή μια κοινοφελή έχει ενταχθεί μέσα σε άλλη κοινοφελή, ναι, ναι. Γιατί η ΚΕΑΣ είναι κοινοφελή. Και πώς γίνεται, έχει πάει στον Επίτροπο το θέμα, έχουν ενταχθεί πώς. Πού βρίσκεται το θέμα με την ΚΕΑΣ και επίσης ως δύναμη αλλαγής δεν είδαμε καμία ανακοίνωση σχετικά με την πλατεία Κονίτσης που ξυλώσανε, όπως επίσης και με τα θερμά που έγιναν παρεμβάσεις εκεί, ενώ είχαν γίνει και ανάλογες παρεμβάσεις επί δική σας δημαρχία στη Βασιλείας Γεωργίου, ενώ έχουν παρέμβει και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τι γίνεται, γιατί δεν άκουσαμε κάτι. Η υπόθεση της ΚΕΑΣ έχει πάρει τον δρόμο της. Ο κύριος Κρητικός έχει καταθέσει αναφορά στον Επίτροπο. Έχει καταθέσει και κοινοποιήσει την αφορά αυτή και στην περιφέρεια και στους ελεγχτές δημόσιας διοίκησης. Και βεβαίως αυτή η παρανομία δεν θα μείνει εκεί. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ούτε για να το ξεκαθαρίσω επειδή αφήνουν κάποιοι και περιδέουν στην ατμόσφαιρα διάφορα περί συμψηφισμών, ότι ο ομιλών θα δεχτεί οποιοδήποτε συμψηφισμό για οποιοδήποτε οργανισμό, πρόσωπο, όσο κοντά του κι αν είναι ή όσο μακριά του κι αν είναι. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι επαπειλούμενου του συμψηφισμού ή καλώντας μας για συμψηφισμό εμείς θα καλύψουμε παρανομίες, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Και ας λοιπόν θα πάρει το δρόμο της και θα οδηγηθεί και αυτή όπως και η Έγκλη εκεί που πρέπει. Εάν δεν γίνει αυτεπάγγελτα από τον ελεκτικό συνέδριο, είτε τον πάρεδρο είτε τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου στον οποίο έχει κοινοποιηθεί, είτε από τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μπορούμε να αφήνουμε το δημοτικό χρήμα να το χειρίζονται, να το διαχειρίζονται έτσι όπως το διαχειρίστηκαν. Δηλαδή απονήσεις, θερμά κλπ. Κοιτάξτε, όταν βγαίνουν οι επιστημονικοί σύλλογοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα να μιλούν, τι χρειά έχουμε το να βγαίνουν οι παρατάξεις να μιλούν. Δηλαδή όταν βγαίνει η Ένωση Διπλωματούχων Αρχιτεκτώνων και μιλά, όταν βγαίνει το Τεχνικό Μελετήριο και μιλά, όταν βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν γι' αυτό το έργο της πλατείας Κονίτσης και μιλά και μιλούν, να βγει μια παράταξη να πει τι. Συμφωνούμε μαζί τους, μα βεβαίως και συμφωνούμε, το αυτονόητο. Να βγούμε και να καταγγείλουμε τη Δημοτική Αρχή. Εντάξει. Αν μπορούσαμε να βγούμε και την καταγγείλουμε. Το κάναμε, το ξανακάναμε και σε αυτό το κάναμε και για τα θερμά το κάναμε. Και εδώ το κάναμε. Και σε άλλες περιπτώσεις. Προφανώς δεν βλέπετε μετά προσοχή στα δελτία τύπου. Όχι, σημείωμα, ο κύριος Κανταζής. Πες του, κύριε Κανταζή. Χαρακτηρίσαμε αδίσταχτο και τον Δήμαρχο, αδίσταχτο και επικίνδυνο και σε δική σας ερώτηση, αν θυμάστε, ο Δημοτικός Βοής σας είπα ότι για τους υπόλοιπους της Δημοτικής Αρχής
ότι δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι και όποιος σηκώσει κεφάλι καρατομείται. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως. Και κλείνοντας, επειδή είπατε ότι πολλά έχουν μείνει πίσω από τη δική σας δημαρχία, θέλω να μας πείτε εσείς τι πιστεύετε τελικά και για ποιο λόγο η σημερινή δημοτική αρχή τα έχει αφήσει όλα πίσω, δεν κάνει τίποτα και ασχολείται μόνο με ένα πράγμα, με τις συνεργατικές. Για ποιο λόγο εσείς προσωπικά πιστεύετε κάτι τέτοιο. Το είπα. Είναι το πολιτικό κόμπλεξ ενός ανθρώπου απέναντι σε έναν άλλο. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εάν είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα με έργα τα οποία είχε δρομολογήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, ήταν πολύ εύκολο για μας μόλις αναλάβουμε να τα σταματήσουμε. Δεν σταματήσαμε κανένα. Εκτός από αυτά τα οποία θεωρούσαμε ασύμφορα και είχαμε άλλη άποψη στην υλοποίησή τους, όχι στο να καταργήσουμε το έργο. Όταν αναλάβαμε, προχωρήσαμε έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Ήταν καταρχήν μια μελέτη ενός στοιχείου αντιστήριξης, το οποίο εφαρμόσαμε κατά γράμμα τη μελέτη που είχε ψηφίσει η Δημοτική Αρχή επί κ. Φάκου και μετά προχωρήσαμε στην ανάπλαση. Γιατί το είχαμε και ως στη δημοτική περίοδο εκείνη στο νου μας. Η ανάπλαση του δρόμου της 25ης Μαρτίου. Την είχαν ψηφισμένη τη μελέτη και την υλοποιήσαμε. Σταματήσαμε και αλλάξαμε τον τρόπο εκτέλεσης του παλαιού γηπέδου Ανταγόρας. Δεν διαφωνούσαμε με το έργο. Διαφωνούσαμε με τον τρόπο εκτέλεσης και με τα υλικά και με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει. Ακόμα και αυτό, το παλιό γήπεδο Ανταγόρας, που το είχαν ψηφίσει δύο δημοτικές αρχές, με διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης ο καθένας και με διαφορετικά υλικά. Άλλοι μιλούσαν για πλαστικό χλωτάπιτα, άλλοι για φυσικό, άλλη εργολαβία, άλλη αυτεπιστασία. Ακόμα και αυτό το σταμάτησα. Εμείς δεν το σταματήσαμε με το έργο αυτό, προχωρήσαμε. Και μια σειρά έργα. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι το πρόβλημα μεγάλο. Και το πρόβλημα μεγάλο είναι αν αρχίσει κανείς και ξεκινά και μετρά από την πόλη προς τα μέσα, από την είσοδο της πόλης. Ένα-ένα. Το ότι έγινα σε μια τετραετία. Όσο και αν εμείς δεν τα αναδείξαμε ή κάποιοι τα θεωρούσαν πολύ εύκολο να το κάνουμε. Από το πρώτο του πάρκινγκ στην είσοδο της πόλης. Το πάρκινγκ και τη διαμόρφωση του χώρου στον ναυτικό όμιλο. Το νέο πάρκινγκ στην Γάζα Ρωμάνα. Την κατάργηση όλων των ιστών και των στήλων μέσα στην πόλη. Τους δρόμους, την περιμετρική. Όλα αυτά που είναι σε μια τετραετία δυστυχώς είναι συγκρίσιμα. Και είναι εδώ, είναι παρόντα και τα βλέπει η κοινωνία. Το τι έγινε μέσα 4 χρόνια και πώς αυτή η τετραετία συγκρίνεται με 20ετία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου, ξαναλέω. Τα θετικά όλων των δημοτικών αρχών οφείλουν οι επόμενες να τα συνεχίζουν και να τα βελτιώνουν. Κύριε Κυρίτση, μιλήσατε για αποτελέσματα από καρδιωτικά στους 14 μήνες λειτουργίας του ενιαίου Δήμου. Να σταθούμε λίγο στις δημοτικές κοινότητες. Η εκτίμηση η δική σας από τις επαφές που έχετε με τα δικά σας στελέχη, αλλά και με τους πολίτες και τα εκλεγμένα μέλη στις δημοτικές κοινότητες, ποια είναι? Ότι 14 μήνες μετά τα χωριά είναι καλύτερα ή χειρότερα από ό,τι πριν? Και μήπως ήταν καλύτερα να είχαμε και ανθρώπους εδώ από τις δημοτικές κοινότητες να μας παρουσιάσουν ένα απολογισμό? Πόσες συνεδριάσεις γίνονται, τι προτάσεις καταθέτετε εσείς ενδεχομένως ως παράταξη, τι έχετε προτείνει να υλοποιηθεί ως προτεραιότητα και δεν έχει γίνει? Γιατί μπορεί κάποιοι να σας κατηγορήσουν ότι μιλάτε γενικά και αόριστα. Μήπως θα ήταν καιρός να δούμε έτσι κάποια στοιχεία πιο απτά και πιο και σε αριθμούς, αλλά και σε συγκεκριμένα έργα. 14 μήνες μετά, δηλαδή, τι θα έπρεπε να έχει γίνει στα χωριά ως πρώτη προτεραιότητα και τι θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί? Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Βλάχου. Θα έπρεπε και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα να φέρουμε ένα απολογισμό τουλάχιστον των συνεδριάσεων των τοπικών συμβουλίων και των θεμάτων που μπήκαν. Εάν κρίνω από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟΡ, συνεδριάζει μόνο όταν έχει θέματα εγκρίσεων αδειών λειτουργίας. Έχουμε τοπικό σύμβουλο στην ΚΟΡ, ο οποίος μου δήλωσε μετά τον πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, ότι εγώ δεν ξαναπάω εκεί, διότι δεν μπορώ να πηγαίνω και το μόνο θέμα που θα έχουμε είναι πότε εγκρίνουμε την άδεια λειτουργίας, την άδεια μουσικών οργάνων, ξανά την άδεια λειτουργίας, την άδεια μουσικών οργάνων. Αυτή δεν είναι συντριπτική πλειοψηφία της θεματολογίας. Τώρα, για το αν έχουν γίνει ή όχι έργα και το αν θα πρέπει εγώ να πω αν έχουν γίνει έργα ή όχι, κύριε Βλάχου, θα σας δώσω μία απάντηση μόνο. Δείτε ποια πολιτικά πρόσωπα ήρθαν χθες και πόσα πολιτικά πρόσωπα από τη Δημοτική Αρχή παρουσιάστηκαν στο καναβάλι στο Πυλί. Πόσα αντίστοιχα πήγαν στην Καρδάμενα και πόσα από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα παρουσιάζονται, τολμούν να παρουσιαστούν στις κοινότητες μετά από 14 μήνες. Αυτό και μόνο λέει κάτι.
Τώρα, μια πέτρα πάνω στην άλλη δεν έχει μπει πουθενά. Εκτός από ένα-δύο σημεία στα οποία όφυλαν να προχωρήσουν, καρκινοβατούν, παράδειγμα η πλατεία στη Ζιά, που είχε ξεκινήσει άλλη δημοτική αρχή, καταταλαιπωρείται το έργο, έχω να περάσω κανένα μήνα από εκεί, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει, και όλα τα άλλα έχουν σταματήσει. Όλα μα όλα έχουν σταματήσει. Από τη Τσιγκούρα στους Αγίους Αποστόλους, από το έργο που ψήφισαν για τον Τιγκάκη και την ανάπλαση του Τιγκακίου και τον ηλεκτροφωτισμό που δεν έγινε και δεν πρόκειται να ξεκινήσει ποτέ, από την ανάπλαση που οι ίδιοι ψήφισαν για την πλατεία του Τιγκακίου κάτω και δεν έκαναν ποτέ, από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Τίποτα. Από την καθαριότητα. Τα ζείτε. Τα ζούμε, τα βλέπουμε. Και οι παρεμβάσεις των δικών σας εκλεγμένων μελών. Δυστυχώς, όσες φορές κάναμε παρέμβαση, όσες ζητήσαμε να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, τοπικό συμβούλιο, και απλά δεν γίνεται. Αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιοι τοπικοί συμβούλοι στα χωριά, που είναι και ένας μοναδικός στην κάθε κοινότητα. Αλλά επειδή αν τηλεφωνεί, πέστε μου τι θέματα έχετε, θα σας πω τηλεφωνικά, θα έρθω, γιατί δεν αξίζουν άλλο. Πλήρης απαξίωση. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε κι εμείς. Πλήρης απαξίωση τοπικών συμβουλίων. Γι' αυτό και οδήγησαν και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και 12 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση να φύγει. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι παραμείνουν στα τοπικά συμβούλια, θα ακολουθήσουν και άλλες παρατήσεις. Βεβαίως. Η αύξηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ, εάν τελικά εφαρμοστεί, αναμένεται να εξοδώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο νησί μας, οι οποίες ήδη παίρνουν δύσκολες θέσεις. Θέλω να μου πείτε την άποψη, τη θέση της παράταξής σας και γιατί δεν συνεργάζεστε όλες οι παρατάξεις του Δήμου μας, έτσι ώστε να προτάξετε μια ασπίδα προστασίας στη συνολή στην διοικητική εξουσία απέναντι σε αυτό το μέτρο το οποίο έρχεται να φέρει το νέο μνημόνιο. Θα σας πω, κύριε Λιωδάκη, το εξής. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι και είχαμε πει και με τις άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας να μπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να σταλεί ψήφισμα. Στην αρχή έβλεπαν το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας. Δεν χρειάζεται, δεν ψήφισαμε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, βγει ένα σκληρό ψήφισμα. Το θέμα πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι ως εδώ και μη παρέχει. Θα πρέπει να σας πω ότι στην αρχή της συγκέντρωσης που έκανε το ΕΒΕΤ στην Πλατεία Ελευθερίας, είχα πικραθεί όταν έβλεπα τον αριθμό του κόσμου που ερχόταν. Και απογοητεύτηκα όταν είδα την ηγεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού να μην είναι παρούσα. Αυτό δείχνει ότι κάποιοι δεν έχουν διάθεση να το παλέψουν. Θα σας πω την προσωπική μου στάση και θέση που την κατέθεσα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων στην τελευταία συνεδρίαση στη ΣΥΡΟ που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Όπου ομόφωνα πήραμε την απόφαση να παλέψουμε με κάθε μέσο, ακόμα και με κλείσιμο των Δήμων, την οποιαδήποτε αύξηση στο ΦΠΑ, άσχετα αν αυτή η αύξηση πάλι μας κρατάει σε μειωμένο 3% σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Τοποθετήθηκα προσωπικά λέγοντας ότι οφείλαμε και οφείλουμε να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε αύξηση των συντελεστών στο Δωδεκάνησο και στα νησιά μας, γιατί η κατάσταση θα φτάσει σε ένα σημείο που οι επιχειρήσεις, ειδικά οι τουριστικές επιχειρήσεις, θα πεθάνουν. Φανταστείτε ένα επιχειρηματία μικροξενοδόχο που έχει κλείσει το ξενοδοχείο του, να έρθει ξαφνικά αναδρομικά να του ζητήσει το ελληνικό κράτος περισσότερο ΦΠΑ. Τον έχει στραγγαλίσει, τον έχει εξαφανίσει. Από το 6 πήγαμε στο 9, λίγα ρουθούνια άνοιξαν. Από το 9 στο 13 και στο 16, πολύ λιγότερα. Εάν δεν αντιληφθούμε σήμερα ότι πρέπει να παλέψουμε σκληρά, θα μας το φορέσουν, να το πω στην καθομιλουμένη γι' αυτό, και θα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Όμως τόνισα και το είπα και στην τοποθέτησή μου ότι εμείς πρέπει να περάσουμε επιθετικά. Και το επιθετικά λέει ότι πρέπει να απαιτήσουμε, πέραν της όποιας κίνησης διεκδίκησης για μία αύξηση του ΦΠΑ, στις ειδικές οικονομικές ζώνες, οι οποίες όμως με προσοχή δεν θα δημιουργούν σε καθεστώς μεσαίων εργασιακού ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε στήριξη με ειδικά φορολογικά καθεστώτα της νησιώτικης χώρας, της Δωδεκανήσου ή αν θέλετε και νησιών ειδικών της Δωδεκανήσου. Εκεί μιλούσα ως ΠΕΔ βέβαια και αναγκάστηκα, έπρεπε να πω αυτό, αλλά η ειδική οικονομική ζώνη όσον αφορά στον τουρισμό δεν μπορεί να την προετοιμάζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη Σαμοθράκη και εμείς να μην το συζητούμε για την Κόρη και τη Ρόδο από πλευράς φορολογικών κινήτρων. Δεν μπορεί να μην ψάχνουμε να βρούμε ειδική οικονομική ζώνη για την Κάλυμνο που έχει βουλιάξει οικονομικά ή για τη Σύρο που βουλιάζει οικονομικά έχοντας εξαφανιστεί το Νεώριο και το καζίνο που κάνανε εκεί, και να μην εφαρμόζουμε ειδική οικονομική ζώνη προκειμένου να οδηγηθούν σε επενδύσεις ή να κινηθεί λίγο η οικονομία του νησιού. Οφείλουμε, πέρα, και είναι θέση και πρόταση αυτή, θα την καταθέσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα της διεκδίκησης του μειωμένου ΦΠΑ, να προχωρήσουμε και στην επεξεργασία και τη σύνταξη μελέτης
με τη βοήθεια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, για το αν μπορούμε και πού μπορούμε να κάνουμε ειδικές οικονομικές ζώνες. Πώς γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχουν νησιά ελεύθερου εμπορίου. Και εμείς δυστυχώς ως χώρα δεν τα διεκδίκησαμε ποτέ και δεν τα κάνουμε. Τώρα η νομοθεσία με τις ειδικές οικονομικές ζώνες μπορεί να βοηθά. Θέλει προσοχή. Δεν το κρύβουμε αυτό, θέλει προσοχή. Εδώ είμαστε να προσέξουμε, να παλέψουμε και να δημιουργήσουμε αυτά που μας φέρουν. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μια μόνη ερώτημα από την πρώτη. Και σε όλους καλή δύναμη. Περιαγωγή. Ένα μόνο ερώτημα. Εντάξει, με δημοτική αρχή οι χρήσεις δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Με τις άλλες ορατάτες και χρήσεις δεν μπορούσε να κάνετε κάτι που κάνετε και με το φυσικά, ώστε να συνεργαστείτε τουλάχιστον σε κάποια μήκη μου ζητήματα. Το προσπαθούμε, κύριε Ρόγκο. Ειλικρινά σας το λέω. Καταβληθεί την 25% της αποζημίωσης. Το επανέλαβα. Το επανέλαβα και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να σας πω και το αστείο. Ούτε τις αποζημιώσεις στον Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουν καταφέρει να πληρώσουμε μέχρι τώρα. Ψηφίσαμε το ένα εξάμηνο. Δεν κατευλήθηκε ακόμα στους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν λέω για μένα που πιθανά να μην έχω ανάγκη, αλλά κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη. Όταν χάνουν την ώρα τους εκεί, χάνουν την ώρα τους. Όταν υπηρετούν την Δημοτική Επίκη, είναι ώρες ολόκληρες. Αυτά τα 30, 20, 40 ευρώ κάποιοι πρέπει να τα έχει ανάγκη. Λοιπόν, ούτε αυτά δεν κατέφεραν και εμείς επαναφέρουμε την πρόταση. Θα την επαναφέρουμε, το είπαμε, την υποστηρίξαμε ότι αυτό πρέπει να κατατεθεί.